ώρα που οι Τούρκοι ονειρεύονται την πώληση των F-16 από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και συνομιλούν τάχα για τα F-35, στην ουσία μιλάνε αλλά για το πώς θα αποζημιωθούν για την προκαταβολή που έδωσαν και όχι για να ξαναμπούν στο πρόγραμμα των εν λόγω αεροσκαφών, από το οποίο εκδιώχθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ένα νέο χαστούκι έρχεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Στο προσκήνιο ήρθε το Υπουργείο Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με νέα απειλή επιβολή κύρωσης που αφορά την τουρκική οικονομία. Αυτή τη φορά η δικαιολογία ήταν επιβατικά αεροπλάνα Boeing που μετέφεραν τουρίστες από τη Ρωσία στην Τουρκία. Η Αμερικανική διοίκηση, η οποία πέτυχε να πιέσει τις τράπεζες στην Τουρκία να απαγορεύσουν την κάρτα MIR που χρησιμοποιούσαν οι Ρώσοι τουρίστες και ταυτόχρονα έστειλε απειλητικές επιστολές σε Τούρκους επιχειρηματίες να μην συναλλάσσονται με τη Ρωσία, απείλησε με νέα κύρωση την Άγκυρα. Αυτή τη φορά το θέμα είναι επιβατικά αεροπλάνα που η Ρωσία νοικιάζει από δυτικές εταιρείες και χρησιμοποιεί. Η διοίκηση του Λευκού Οίκου ζήτησε να μην επιτρέπεται να προσγειώνονται στην Τουρκία αεροπλάνα αμερικανικής κατασκευής που χρησιμοποιούν οι ρωσικές αεροπορικές εταιρείες. Ορισμένες αεροπορικές εταιρείες στη Ρωσία και τη Λευκορωσία συνέχισαν να εκτελούν πτήσεις προς την Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη και την Ατάλεια χρησιμοποιώντας τα αναβλωμένα αεροσκάφη Boeing στους στόλους τους μετά την εν λόγω απόφαση. Οι Αμερικανοί δηλώνουν ότι υπάρχουν περισσότερες από 2.100 από αυτές τις πτήσεις. Οι αεροπορικές εταιρείες που έχουν κατηγορηθεί περιλαμβάνουν την Aeroflot, S7, Azure Air, Uter και Belavia με έδρα τη Λευκορωσία. Στη Ρωσία τα περισσότερα από τα αεροπλάνα των πολιτικών αεροπορικών εταιρείων ήταν προϊόντα Boeing ή Airbus και είχαν μισθωθεί από εταιρείες στην Ιρλανδία και τις Βερμούδες. Η απειλή των ΗΠΑ για όσους παρέχουν υπηρεσίες σε ρωσικά αεροσκάφη στην Τουρκία είναι ο τελευταίος κρίκος των απειλών επιβολής εμπορικών κυρώσεων της Ουάσιγκτον. Στις ειδήσεις της Wall Street Journal σημειώνεται ότι μεγάλος αριθμός Ρώσων τουριστών έρχεται στην Τουρκία και η τουρκική οικονομία επηρεάζεται θετικά από αυτό. Κοινώς από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αντιλήφθηκαν τις κουτοπονηριές των Τούρκων και ζητούν συμμόρφωση και ευθυγράμμιση της τάσης απέναντι στη Ρωσία με τις άλλες χώρες του ΝΑΤΟ. Κατά τα άλλα ονειρεύεται ο Ερντογάν F-16 και F-35. Εκτίμησή μας είναι ότι όσο ο Τούρκος πρόεδρος είναι στην εξουσία, η Τουρκία δεν πρόκειται να αποκτήσει τίποτα από τα παραπάνω, αφού είναι δεδομένο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμούν την απομάκρυνσή του. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.